Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίε και κύριοι, την ενημέρωσή σα, παρατείνοντα βεβαίω το ενημερωτικό μα πρόγραμμα όλη την ημέρα. Παναγιώτη Σπυρόπουλε, δίνουμε πληροφορίε, δίνουμε το ρεπορτάζ από χθε το βράδυ, αδιάκοπα. Διαρκώ έρχονται νέα στοιχεία. Έχει και εσύ νέα στοιχεία από το ρεπορτάζ να μα δώσει ε, για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε έγινε αυτή η πρωτοφανή τραγωδία. Σ κάθε στοιχείο έχει το δικό του ενδιαφέρον εξηγεί πράγματα. Να, να αρχίσουμε από τις ταχύτητες που είχαν αναπτυχθεί. 166 χιλιόμετρα την ώρα έχει αναπτύξει η επιβατική αμαξοστοιχεία σε ένα σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 160 και πάνω από 80 η εμπορική αμαξοστοιχεία. Με αυτές τις ταχύτητες ήρθαν, έγινε η μοιραία σύγκρουση. Ουσιαστικά, όπως έλεγες και νωρίτερα, για τουλάχιστον 12 λεπτά και 18 χιλιόμετρα οι δύο αμαξοστοιχείε κινούνταν στην ίδια ράγα. για να συναντηθούν μοιραία στο ίδιο, στο συγκεκριμένο σημείο. αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο προέκυψε από τα αρχικά στάδια των ερευνών της τη αστυνομία. 166 λοιπόν χιλιόμετρα για την εμβατική αμαξοστοιχεία η ταχύτητα, 80 για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Καταλαβαίνουμε τη, σφοδρότητα τη σύγκρουση. Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές περιγραφές, Παναγιώτη, από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και Επιβίωσαν αυτέ τι τραγωδίες, ότι δεν ένιωσαν φρενάρισμα. Ήταν ένα μπαμ κατευθείαν. Δεν δε, πρόλαβε δε, να κάνουν δε, τίποτα. Δεν δε πρόλαβε δε 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 κανείς δε. να φρενάρει. Η εμπορική αμαξοστοιχία μόλις είχε βγει από τα τούνελ, δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε καμία αρατότητα ανά, ανάμεσα στους δύο μηχανοδηγούς. Η επιβατική βρισκόταν σε ένα ξέφωτο, θα σου έλεγα, ωστόσο από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσε να διακρίνει την εμπορική αμαξοστοιχία. Το βαγόνι κυλικείο, το βαγόνι εστιατόριο. Mm. Ε, με την πρόσκληση άρπαξε, τυλίχθηκε στις ε, φλόγες, αναπήδησε, σηκώθηκε και φλεγόμενο με θερμοκρασίες που όπως περιέγραψε νωρίτερα που έφταναν τους 1.300 βαθμούς Κελσίου, έπεσε πάνω στο δεύτερο και τρίτο βαγόνι. Από αυτά ανασύρθηκαν οι περισσότεροι νεκροί. 42 νεκρούς, οι 8 απανθρωκου... απανθρωκωμένοι. Αυτό απανθρωκ, απανθρωκ, είναι ο ε, τραγικός αριθμός των ανασύρσεων ακριβώς. Και συνεχίζει ακόμη και Μέσα στα συντήμια της αμαξοστοιχείας. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνε από ό,τι μας ενημέρωναν πριν από λίγο αξιωματικοί του πυροβεζικού σώματος στο βαγόνι της πρώτης θέσης και στο βαγόνι εστιατόριο. Τώρα επιχειρούν είναι στο αυτό. πρώτο για, για να δείξουμε και στον κόσμο καταλάβει είναι αυτό. Εδώ. Εδώ, έχει γίνει... Εδώ είναι ακριβώ ό,τι έχει γίνει. Βλέπουμε ότι το βαγόνι, το εστιατόριο είναι αυτό που φαίνεται φυσικά yeah. και διακρίνεται ότι έχει πάρει φωτιά. Από εκεί ήταν οι περισσότεροι ε, τουλάχιστον ε, νεκροί, όπω και στο δεύτερο και τρίτο, το οποίο ε, 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 πλακώθηκε από το φλεγόμενο βαγόνι. Γερμανοφόρα επιχειρούν να σηκώσουν αυτό το, το βαγόνι, το πρώτο βαγόνι τη δεύτερη ε, θέση, προκειμένου να κάνουν λεπτομερέστερε ε, έρευνε και να απομακρύνουν και τι δύο μηχανέ τη εμπορική αποξωστοιχία που από ό,τι φαίνεται δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Τώρα στα κλιμάκια τη γεύσης εγκληματολογικών ερευνών, συγγενεί πρώτου βαθμού 53 ατόμων θα δώσουν DNA για την ταυτοποίηση των σωρών. 33 το έχουν κάνει ήδη, 17 δείγματα από σωρού. Όλα τα δείγματα θα μετα... έχουν μεταφερθεί στα, ε, στο εργαστήριο DNA τη ελληνική αστυνομίας Για να και αύριο, αύριο το μεσημέρι. Ακριβώ αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα. Το θέμα είναι Α, ότι. Ήδη αύριο σία, το μεσημέρι. Ναι, τα πρώτα αποτελέσματα. Λείπουν τουλάχιστον 11 επιβάτε. Τουλάχιστον αυτέ είναι οι πρώτε αναφορέ από εξωματικού τη ελληνική αστυνομία. Τώρα, όσον αφορά τον 59χρονο ε, σταθμάρχη, ενώ αρχικά είπε ότι ουσιαστικά είχε αλλάξει το ε, ότι έβαλε το κλειδί για να μεταβάλει την τροχιά τη επιβατικής αιματοστοιχία και φαίνεται να μην λειτουργήσε. Παρότι το κατάλαβε, από ό,τι φαίνεται, δεν έκανε τίποτα να διορθώσει το λάθο του, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και μάλιστα πιστοποιείται. Το ακούσαμε και λίγο και από τον ε, Μιχάλη ε, Τεζάρη, ότι προκύπτει και από τι έρευνε και από την κατάθεση άλλου ατόμου και φαίνεται και ότι ο ίδιο έχει ομολογήσει και έχει παραδεχτεί τι έχει συμβεί. Και αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο ίδιο ξέχασε να αλλάξει την τροχιά. Δηλαδή, πριν ε, γίνει το σιδεδοδρομικό ε, δυστύχημα, η αμαξοστοιχεία, μια άλλη αμαξοστοιχεία, ακινητοποιήθηκε στην ίδια περιοχή, στα Τέμπη. Ριμουλκήθηκε στο Καραγάτσι, αφού άλλαξαν όμω τροχιά για να μπει λίγο και σε αντίθετο ρεύμα στο ανερχόμενο ανάποδα, προκειμένου να μετακινηθεί στο σταθμό. Και από ό,τι φαίνεται, ο σταθμάρχης δεν άλλαξε σε καμία περίπτωση την τροχιά για να κινηθεί επιβατική στο ανερχόμενο προς Θεσσαλονίκη και μπήκε στο κατερχόμενο με αποτέλεσμα αυτή τη μοιραία σύγκρουση. Το θέμα είναι, σε αυτά τα 12 λεπτά, τα 20 χιλιόμετρα, αν είναι σωστή η αντιστήχηση όπως την ακούσαμε νωρίτερα, ο σταθμάρχης είχε πάρει... Κάποια στιγμή, έστω και την τελευταία στιγμή, είχα πάρει. Ή αν το πήρε, είχα πάρει, κατάλαβε τι είχε γίνει, όταν πληροφορήθηκε την πρόσκρουση. Επ' αυτού έχουμε κάποια πληροφορία. Ε, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν οι αστυνομικέ ο ίδιο δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί απολύτω τίποτα. Ούτε μάλιστα πρέπει να είχε αντιληφθεί ότι είχαν αλλάξει για λίγο την, την τροχιά, προκειμένου να μεταφερθεί το ακινητοποιημένο τρένο στο σταθμό, προκειμένου να γίνουν οι εργασίε επισκευή του. Άφησε ή την μόνιμα την ράγα στραμμένη προς τα αριστερά, δηλαδή να κατευθυνθεί η επιβατική αμαξοστοιχεία στο κατεχόμενο ρέμα και ουσιαστικά πάνω στην εμπορική. Κάποιο άλλο που έχει... να κατάλαβε γιατί η μηχανοδηγή. Από, από, όσο καταλάβαμε από τους ειδικού, όπως μας τα περιγράφουν, εμείς δεν, είμαστε, δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν ούτε τα τεχνικά μέσα να αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει λάθος. Εκεί στα σταθμαρχία, ξέρω, κάποιο άλλο που κατάλαβε να συνειδητοποιήσει, ρε παιδί μου, πως πάει κάτι στραβά, πως κάτι ξεχάσαμε, υπάρχει κάποιο στοιχείο. Ε σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένω να δώσει φως, φω, να ρίξει φω στι έρευνε και η, μια, πιθανή απομαγνητοφώνηση, συγγνώμη, η απομαγνητοφώνηση μια ενδεχόμενη συνομιλία που μπορεί να έχει ο σταθμάρχη με κάποιον από του μηχανοδηγού. Αυτά από ό,τι τουλάχιστον αναφέρονται. Αυτά καταγράφονται. καταγράφονται. Υπάρχουν, τέτοιες καταγραφές. αυτά καταγράφονται. Παρότι ακόμα είμαστε στην εποχή των ραδιοτηλεφώνων, που μάλιστα δεν πιάνουν και μέσα στα τούνελ, φαίνεται να, ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια καταγραφή συνομιλία ανάμεσά του. Θα γίνει και μια άρση τηλεφωνικού απορρίτου να δουν αν υπήρξε καμία επικοινωνία είτε ανάμεσα στου δύο μηχανοδηγού είτε του σταθμάρχη με του μηχανοδηγού. Αλλά τουλάχιστον με τον τρόπο που έχει περιγράψει ε, στην απολογία του, δεν φαίνεται ο ίδιο να έχει καταλάβει το τι ακριβώ έχει συμβεί. Ούτε αν έχει αλλάξει ε, η ράγα, ούτε αν έχει αλλάξει η τροχιά, ούτε να έχει κάνει κάτι ε, να το διορθώσει. Είναι σαν να ήταν σταθμάρχη, αλλά να μην ήταν σε σταθμαρχείο. Να ήταν σε κάτι πολύ διαφορετικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.